Τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκη συγκεντρώνει το χαμόγελο του παιδιού, με στόχο βέβαια να βοηθήσει οικογένειες μέσα στο Πάσχα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Μια πολύ σημαντική δράση και πρωτοβουλία. Και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κοινωνική λειτουργό στο χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Χρυσή Βυσταγιαννάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από εμένα. Ποιες είναι οι κατηγορίες των ειδών πρώτης ανάγκης των τροφίμων που συγκεντρώνει το χαμόγελο του παιδιού? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, που μας δίνεται για ακόμα μια φορά την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας στον κόσμο. Τα είδη που συγκεντρώνουμε εν ώψη του Πάσχα είναι τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης, όπως ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, είδη πρωινού, βρεφικά είδη, βρεφικές κρέμες και απορρυπαντικά, καθαριστικά προϊόντα, τσουρέκια και πασχαλινά σοκολατένια αυγά και γενικότερα ό,τι έχει ανάγκη ένα νοικοκυριό. Μάλιστα, πού συγκεντρώνονται τα μέρη, τοποθεσίες, οι δομές που μπορεί κάποιος να πάει και να δώσει αυτά τα είδη, τα τρόφιμα? Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης στην Κρήτη συγκεντρώνονται στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, τα οποία βρίσκονται στα Χανιά, στη διεύθυνση Σμύρνης 30, στο Ρέθυμνο, στα Μαθιουδάκη 59, όπως και στο Ηράκλειο Εθνικής Αντιστάσεως 138. Ποιος μπορεί να βοηθήσει, ιδιώτης, επιχειρηματίας, απλός πολίτης? Μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε και καλούμε ιδιώτες, φορείς αλλά και επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτή την πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης. Να τονίσουμε ότι κατά την παραλαβή και την παράδοση των προϊόντων τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, για να έρθει κάποιος να φέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, θα πρέπει να στείλει στο 13033 τον αριθμό 4, παροχή βοήθειας, να φοράει τη μάσκα του και να έχει και αντισηπτικό. Πότε ξεκίνησε αυτή η δράση και πότε ολοκληρώνεται? Η δράση αυτή έχει ξεκινήσει τώρα σχεδόν μία εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί και μέχρι και αρχές του Μάη που είναι και το Πάσχα. Όλα όσα συγκεντρώσετε, πού θα δοθούν? Έχετε κάποιον αριθμό οικογενειών, ατόμων, ανθρώπων, συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα? Όσον αφορά την Κρήτη, οι οικογένειες που στηρίζονται είναι πάνω από 350 οικογένειες σε όλους τους νομούς. Δηλαδή στοχευμένα θα κατευθυνθούν αυτά τα είδη που θα συγκεντρώσετε την επόμενη μέρα κιόλας, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σε 350 περίπου οικογένειες. Και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, σωστά? Βεβαίως. Οι ανάγκες αυτών των ένα χρόνο της επιδημιολογικής κρίσης έχουν αυξηθεί? Οι ανάγκες για βοήθεια? Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης αυτής τον τελευταίο χρόνο, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και τα αποθέματα ολοένα και μειώνονται στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας. Να αναφέρουμε ότι οι ανάγκες και τα αιτήματα των οικογενειών το 2020 έχουν αυξηθεί κατά 45% περίπου. Μάλιστα. Την ίδια ώρα και οι καταγγελίες για βοήθεια? Φυσικά. Δηλαδή περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυτόν τον ένα χρόνο? Φυσικά έχουν αυξηθεί και οι κλήσεις που πραγματοποιούνται και στις τρεις γραμμές του οργανισμού μας, στην γραμμή SOS 1056, 116.000 αλλά και 116.111. Μάλιστα. Κυρία Βυσταγιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.